γιαγιά. Σκέτορεα. Τώρα το Πάσχα που εγκλειστά τα σχολεία, γίνεται να έρχομαι κάθε μέρα μαζί σου. Καλό αγάπη μου, επιβάλλεται. Αφού είπαμε που να μεγαλώσεις, δα μέσα να βρεις δουλειά. Ήδη μίλησα με 5-6 υποψήφιους βουλευτές του κόμματος μας. Ετάξα μου ότι να σε κανονίσουν. Γιαγιά. Κι είπα σου 100 φορές, κόψε επιτέλους τον το γιαγιά. Καμνείς με να φαίνουμε μεγάλοι. Ρέα να με λέγεις, σκέτο ρέα. Γιαγιά ρέα. Ας παξίξει. Η δασκάλα μας είπε μας ότι το Πάσχα πρέπει να κάνουμε μια καλή πράξη. Καλά σας είπε. Έτσι πρέπει. Για να γινούμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Βοηθάτε αλλήλους. Γιατί νομίζεις ότι και εμείς σαν κυβέρνηση εδώσαμε το πασχαλινό επίδομα? Γιατί το δώσαμε, επειδή μας αρτηρήσαν? Όχι βέβαια. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Στεκόμαστε στο πλάι του ηλικιωμένου. Πιντώνουμε πάνω στην πενιχρή σύνταξη που του διούμε. Κυρία Ρέα. Και όχι γιατί θέλουμε την ψήφα του, όχι, ούτε να σου περάσει από το μυαλό. Απλώς καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του. Εν κάνει που ψωμοζιούλε το χρόνο όπως το σύλλο. Τουλάχιστον τώρα το Πάσχα να έχει κάτι της παραπάνω. Έναν κοκαλού για να γλύφει. Κυρία Ρέα. Τι θέλεις, Ασπασία? Θωρείς μιλούμε. Ήρθε η μάμα μου και θέλει να σας δει. Κατάλαβα, έκαμε φλαούνες άλλο πως πάλι. Δεν τρώνται. Όχι, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να τη βοηθήσετε. Πέντες γυναίκες να έρθει μέσα. Τι στέκεσαι να με Ασπασία? Βλέπεις τα μυανούλη μου. Τώρα εγώ ας πούμε τι κάνω? Μια καλή πράξη. Ακριβώς. Πέφτω στο επίπεδο της χορκάτισσας και επιτρέπω της να έρθει να μου μιλήσει. Γιατί εγώ είμαι δίπλα στον απλό άνθρωπο. Σύζομαι να τον εξυπηρετήσω. Και σε έτσι αγαμείς. Ποτέ και την οξύνη την πασοκόλα την ξυλιμπέρι. Θα μπέισερα ψεύτησα. Σας του γιατί ήρθα να σου πασάρω πολλά. Βέβαια η καλή πράξη, Δαμιανούλη μου, ερμηνεύκεται που τον καθέναν όπως θέλει. Αν εγώ τώρα πιω την που το μαλλί και πετάξω την έξω με τις κλωτσές, και τούτη καλή πράξη θα είναι. Για ποιον όμως άρα, για σου? Για σένα. Ακριβώς. You got the point. Τι θέλει η κοτσάκαρη μάνα σου, Ασπασία, και κουβάλισες μου την δαμέσα, α? Είπε μπε κοτσάκαρη, το ξεφάνι μου. Είπες. Γιατί να, εσύ το χρονολογίας είσαι. Του 1900. Τούτο. Δεν είναι επί του παρόντος. Μάνι, μάνι να με δόξω πως το σύλλο. Μα αφού είπες μου να λαλώ πάντα την αλήθεια. Με μέτρο, έναν ανάγκη να είσαι τόσο large. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιο είναι το πρόβλημα σου, κυρία Λούτζουστε, να με μανικωμένη? Εντάξετε του κόσμου μας χαλινόν επίδομα, το ξεντουτάξετε. Εντάξαμε του βεβαίως, γιατί εμείς στηρίζουμε το χαμηλό συνταξιούχο. Έχει πάντως έπιασα τηλέφωνο και είπα ποτέ το δικαιούμαι, γιατί η σύνταξη μου, η μίση μου, 5 ευρώ περίτου που το όριο που βάλετε. Άρα δεν το δικαιούστε. Επειδή δηλαδή πιάνω 5 ευρώ περίτου, δεν με αφήκετε να ψοφήσω πως το σύλλο. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. Όλο το χρόνο ψωμοζώ. Εάν η ψωμοζήτη και το Πάσχα, ποιο είναι το πρόβλημα, αφού είσαι συνηθισμένη. Έπιασετε μαζί στο περιπέξιμο, εμπάσει σκέφτεστε καθόλου. Όχι, σκεφτούμαστε εσές. Σκεφτούμαστε εσάς. Αλλά μην είσαι στη σκέψη. Ασπασία! Μαμά, πες το άλλο το πρόβλημα που έχεις. Ναι. Έχει απειρίσκω σε σπίτι του συνοικισμού. Αλλά οι τύχοι εραίσαν, το ταβάνι λουβά, είναι έτοιμο να πέσει πάνω μας. Είναι που θέλεις, κυρία μου, να έρθω να σου το σάσω. Αφού έσαζε το λαλό σου. Έβαλετε μας ποτσίντες κολόνες στην ταράτσα, έκαμπλουν τίποτε, είναι να πέσει πάνω μας. Θέλω να με μεταφέρετε σε άλλο σπίτι. Εντάξει. Σας μεταφέρουμε. Πείτε ό,τι έγινε, πήλε. Αλήθεια, να της δω και το άλλο σπίτι. Ακατάχνοντα, να με βοηθήσω εγώ τη γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Άτι μάμα, έλα να σε πάρω έξω. Εκεί πες μας όμως.
Είτε χρονολογίας είσαι. Του 1900... Απρός διορίστου ηλικίας. Να πάτε στο καλό. Καλό Πάσχα. Καλές φλαούνες. Γεια σας. Γιαγιά, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα τη σε διούν. Μίλησε σου πάρα πολλά άσχημα. Ασόψετε, που είμαι υπεράνω. Ελπίστηκα την καημένη. Ένα άκουσε σύνταν που είπε. Το σπίτι της είναι έτοιμο να πέσει πάνω της. Τουλάχιστον να τη μεταφέρουμε σε άλλο σπίτι του συνοικισμού που να πέσει τον άλλο μήνα. Έτσι η γυναίκα κερδίζει λίγο χρόνο. Και τούτη θα είναι η καλή μου πράξη για το Πάσχα. Καταλάβες, Δαμιανούλη μου? Καταλάβα. Μπράβο, you got the point. Παναγιά μου, εσύ δουλεύει. Και γιατί μου το λαλείς? Βλέπεις να με κόφτει.